Λοιπόν, καλώς ήρθατε σε ένα ολοκένουργιο chilling a couch μετά από πάρα πολύ καιρό. Τι διαφορετικό είναι αυτό, δηλαδή, άλλη φωνή. Α, εννοείς πιο δυνατή, πιο τέτοιο. Λίγο εναλλακτική. Ωραία, το κάνουμε αλλιώς, το κάνουμε ραδιοφωνικά. Καλώς ήρθατε σε ένα ολοκένουργιο chilling couch. Σε ένα chilling couch πολύ διαφορετικό από τα άλλα, αλλά και πολύ ίδιο. Τι είπα. Σήμερα έχουμε έρθει. Μετά από καιρό, έτσι. Έχουμε καιρό να γυρίσουμε. Πόσο καιρό έχουμε podcast. Σίγουρα δεν θα πηγαίνει κανένα μήνα. Δύο εβδομάδες. Μία μήνα. Δεν θα πηγαίνει. Τελευταίο νομίζω γυρίσαμε για τον Τζόκερ. Ναι. Ένας μήνας αυτό. Δεν πέρασε ένας μήνας από το τελευταίο Τζόκερ. Πότε πέρασε ένας μήνας. Πέρασε. Γι' αυτό το λόγο, επειδή πέρασε ένας μήνας και έχουν γενικά γίνει υποθεί πολλά πράγματα για τη συγκεκριμένη ταινία, έπρεπε να γίνει αυτό το βίντεο, παιδιά, για να μπουν κάποια πράγματα στη θέση τους. Έτσι, να το πούμε αυτό. Να το ξεκαθαρίσουμε, διότι γενικά βλέπω ότι ο κόσμος μας πάει σε πολύ λάθος και μαύρα και σκοτεινά μονοπάτια. Ο κινηματογραφικός κόσμος, λες. Γενικά. Γενικά, γιατί και ο κινηματογραφικός κόσμος απόρρια του κανονικού κόσμου, είναι του υπόλοιπου. Και βλέπω ότι γίνονται πολλά trendings, πολύ το hate γενικά γίνεται όταν, ρε παιδί μου, ο κόσμος δεν πάρει αυτό που θέλει 100%, ακόμη και αν αυτό που του δώσεις είναι... Okay, είναι κομπλέ. Επειδή δεν είναι αυτό που θέλει, θα κάνει σαν πεντάχρονο κακομαθημένο. Επίσης, έχει γίνει trend πλέον το να κάνει hate σε μια πολύ διάσημη ταινία. Ναι. Αν είναι όντως κακή, ας πούμε. Ρε παιδί μου, το Joker τι έγινε. Επειδή ήταν η κυκλοφορία που περίμενε ο κόσμος. Ναι. Το 2 το Joker, έτσι να το ξεκαθαρίσουμε. Ναι. Ήταν η μεγάλη κυκλοφορία που περίμενε ο κόσμος. Περίμενε να γίνει το viral αυτό ο κινηματογράφος και να πάρει τα πάνω του και να κάνει το cow και. Και τελικά αυτό δεν έγινε και έγινε το ανάποδο. Το χρησιμοποίησαν το hate ως viral. Ναι. Για να πάει και κόσμος παραπάνω στο. Που τελικά δεν πήγε. Στην αρχή, στην πρώτη εβδομάδα, πολύ καινούριο κόσμο. Και ναι. Οι μισοί δεν ξέραν ότι είναι καν musical, ξέρω εγώ. Το μάθανε ενώ έπαιζε ταινία. Ναι. Αυτό δείχνει ότι δεν αξίζει τις κριτικές που έχει πάρει. Και τις έχει πάρει από λάθος άτομο. Ναι. Καταρχάς, να πούμε και να ξεκαθαρίσουμε πως στο σημερινό επεισόδιο, μάλλον έχουμε το κλασικό top 10, το οποίο αποτελείται από 5 επιλογές του Αντρέα και 5 επιλογές δικές μου. Δράτω με την ευκαιρία, ρε παιδί μου, λόγω του όλου αυτού που είχε γίνει με τον Joker 2, γενικά αυτό του hate που έχει φάει, του αδικαιολόγητου hate, και θα πούμε 10 ταινίες οι οποίες θεωρούμε εμείς ότι είναι χειρότερες από το δεύτερο Joker και έχουν καλύτερες βαθμολογίες στο IMDb από το δεύτερο Joker. Ναι. Έτσι. Ναι. Οπότε... Εντάξει, αν δεν είναι 10, μπορεί να έχουμε καμιά ίδια. Ναι, οπότε αυτό είναι το concept της σημερινής εκπομπής. Την οποία, την εκπομπή αυτή, μπορείτε να την ακούτε σε Spotify, σε Apple Podcasts, σε YouTube Music ή να απολαμβάνετε και εικόνα μέσω του YouTube του Original. Αυτού είναι του γνωστού, ρε παιδί μου, που έχουμε φτιάξει εδώ σκηνικάρες, ιστορίες, αυτά χαμός γίνεται. Και βλέπετε και τους μορφασμούς μου, άμα πει τίποτα Αντρέας περίεργο, βλέπω παθαίνω κάτι κεφαλικά λίγο αυτά, τα βλέπετε μόνο στο YouTube αυτά. Δεν μπορείτε να καταλάβετε τη φωνή μου. Οπότε αυτό είναι το concept. Τώρα, να συνεχίσουμε τη συζήτηση, πριν δηλαδή πάμε σε αυτό, να συνεχίσουμε λίγο, γιατί πρέπει να πούμε δύο πράγματα για το δεύτερο Joker και όλο αυτό που γίνεται. Να πω, τα έχω πει στο Instagram βασικά. Είχα κάνει μια δημοσίευση, γιατί έβλεπα κάποια πράγματα ότι καταρχάς στο IMDb αυτή τη στιγμή το Joker έχει 5,3. Απαράδεκτο. Ναι. Απαράδεκτο. Επίσης, απαράδεκτο είναι αυτοί που λένε ότι είναι η χειρότερη ή από τις χειρότερες comic book ταινίες. Καλά, γελάμε τώρα. Ναι. Γελάμε πολύ. Να το ξεκαθαρίσουμε και νομίζω ότι θα συμφωνήσεις και εσύ ότι η ταινία Joker, όπως είπα και στο Instagram σε μια δημοσίευση, ότι δεν είναι κακή, δεν είναι μέτρια, σκέτο, ούτε απλά μέτρια, είναι μέτρια προς καλή. Ναι. Είναι μια περιποιημένη ταινία, είναι μια ταινία που έχει προσέξει τις λεπτομέρειες, είναι μια ταινία που είναι φτιαγμένη και αυτή από τον Todd Phillips. Συμφωνώ, ναι. Ναι, δεν έπαθε κεφαλικό ο Todd Phillips ξαφνικά και έβγαλε μια ταινία έσχος, ενώ η προηγούμενη του ήταν μια ωραία ταινία με μεράκι, πάλι υπάρχει μεράκι πίσω από την ταινία. Άσχετα εάν το αποτέλεσμα αυτό που, εάν μάλλον όχι το αποτέλεσμα, εάν το προϊόν το οποίο έδωσε στο κοινό σου αρέσει ή δεν σου αρέσει. Είμαστε από τους ανθρώπους που δεν μας άρεσε το Joker 2, ναι. Έτσι, αλλά δεν μπορούμε να πούμε, και όπως και δεν το είπαμε και στο προηγούμενο επεισόδιο που κάναμε, που αφιερώσαμε στη δεύτερη ταινία, που μιλήσαμε για αυτή, το είπαμε ξεκάθαρο ότι ας το ξεκαθαρίσουμε ότι δεν μιλάμε για μια κακή ταινία. Μιλάμε για μια ταινία που ήταν αχρίαστη απλά. Ακριβώς αυτό. Μιλάμε για μια ταινία που δεν, η ύπαρξή της δεν έπρεπε να υπάρχει. Δεν έπρεπε να υφίσταται η ύπαρξή της. Τέλος. Ναι. Δεν χρειαζόταν το πρώτο Joker sequel. Στην ουσία το sequel καταστρέφει και λίγο από την μαγεία της πρώτης ταινίας, η δεύτερη. Ναι. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η δεύτερη ταινία είναι για πέταμα.
Όχι, με σίγουρα καμία δεν είναι του 5,3. Σίγουρα. Οπότε, για αυτό το λόγο, για να βάλουμε έτσι λίγο τα πράγματα στη θέση τους, θα σας πούμε, όπως προείπα, 5 ταινίες εγώ και 5 ταινίες ο Ανδρέας, οι οποίες έχουν μεγαλύτερη βαθμολογία από το Joker 2. Αλλά είναι χειρότερες κατά τη γνώμη μας. Κατά τη δική μας άποψη, είναι πολύ χειρότερες. Ή χειρότερες ή πολύ χειρότερες. Θα δούμε. Ναι. Δεν ξέρω, επαναλαμβάνω, είναι το γνωστό τέτοιο ότι δεν ξέρω εγώ τι έχει βάλει ο Ανδρέας. Δεν ξέρω ο Ανδρέας τι έχω βάλει εγώ. Οπότε... Γι' αυτό μπορεί να έχουμε και ένα ίδιο. Ναι, μπορεί να υπάρχει κάποιο conflict γενικά. Και έχουμε και τα 5. Να έχουμε συμπέσει. Αν και εγώ είχα ψιλοκλέψει, είχα βάλει και λίγες παραπάνω. Να πω την αλήθεια, αλλά τώρα όχι, τις έχω βάλει μόνο για μόνο αυτές που πρέπει. Στο κινητό σήμερα, Στο κινητό έπεσες. Σήμερα. Και την προηγούμενη φορά μόνο στο κινητό. Α, ναι. Έχω αλλάξει τώρα πλέον. Mm. Έχω αλλάξει γιατί βαρέθηκα να πάρω τετράδια. Ναι. Πού έχουν φτάσει τα τετράδια, ένα τετράδιο 10 ευρώ. Τι είναι αυτό, αυτό που κατέβηκε ο Μωυσής και έφερε τις εντολές. Τώρα κινητό 1000. Άσε μας τώρα να πω παρακινητό 1000. Λοιπόν, ποιος αρχίζει. Πάλι εγώ, Εγώ θα ξεκινήσω. Α, ναι. Εσύ ξεκινά συνέχεια. Ωραία. Ξεκινάμε από την καλύτερη χειρότερη. Το 5 είναι δηλαδή από το καλύτερο. Λιγότερο χειρότερη. Ακριβώς, ναι. Από τη λιγότερο χειρότερη από όλες. Στο νούμερο 5. 5 το δικό μου. Έχω βάλει την ταινία Venom Let There Be Carnage, που λέω. Όχι Carnage. Ναι. Γιατί, παιδιά, α, πραγματικά... είναι και επίκαιρο. Είναι και επίκαιρο. Του βάλα τυχαία. Ναι. Δεν είμαστε τυχαίοι εδώ. Το επόμενο podcast δηλαδή. Μια ταινία, παιδιά, το Venom, όπως και όλο το franchise Venom τώρα που έχει βγει με τον Tom Hardy, η οποία για άλλη μια φορά αναδεικνύει το πόσο δυνατός, το πόσο τρομακτικός είναι αυτός ο Venom. Όχι. Είναι μια ταινία, παιδιά, που ο Venom γίνεται η πρώην μου. Που τσαντίζεται και καλά, γιατί με πιέζεις και δεν τρώω όσο θέλω και δεν κάνω αυτά που θέλω. Και είμαι αυτό και θα σηκώθω και φεύγω. Και φεύγει, παιδιά, ο Venom και πηγαίνει και πίνει, πηγαίνει σε πάρτι, αυτά κάνει τον τσαρλατάνο. Πηγαίνει με άλλες. Ναι, ό,τι κάνει, ό,τι να είναι. Αυτό είναι το δεύτερο Venom. Προσπαθεί πάρα πολύ και καταφέρνει να δείξει κακό και τον Woody Harrelson. Και το λέω κακό, όχι γιατί κακό είναι στην ταινία ο Woody Harrelson που παίζει τον Carnage. Εννοώ κακό σαν ηθοποιό. Σαν ηθοποιό, ναι. Κακό σαν ηθοποιό. Δεν μπορεί να παίξει, ρε παιδί μου, ναι. Ένα love story της κακιάς ώρας. Εμφανίζεται τώρα και η πρώην του Tom Hardy, του Eddie, μέσα στην ταινία. Του Tom Hardy. Φαντάζεσαι. Εδώ μου φαίνονταν περίεργο. Εμφανίζεται η πρώην του Eddie και νευριάζει ο Venom που τα έχει με άλλον και στην ουσία, παιδιά, βλέπουμε τα χτυποκάρδια στο Beverly Hills, αλλά ο πρωταγωνιστής είναι ο Venom. Είναι ρομαντική ταινία, δεν είναι super hero στην πραγματικότητα. Βασικά δεν είναι super hero ούτε έτσι κι αλλιώς. Εντάξει. Take it or leave it είναι η συγκεκριμένη περίπτωση ταινιών. Ή το δέχεσαι και προχωράς και σου αρέσει και πας παρακάτω, ή το παρατάς εντελώς και λες. Πιστεύω σε αυτό που θα δούμε στην τρίτη ταινία, αυτή θα μας φαίνεται μια πολύ ωραία ταινία. Η δεύτερη του. Α, λες. Ναι. Εγώ πιστεύω ότι η τρίτη ίσως να είναι και καλύτερη από τη δεύτερη. Ξέρω πόσο κακή μπορεί να την κάνουν. Η δεύτερη πολύ κακή. Μπορούνε. Η δεύτερη ήταν πολύ κακή. Τους το έχω, εγώ τους το δίνω. Εντάξει, και να σου πω την αλήθεια, δεν είναι ότι και εγώ δεν τους το έχω να το κάνουν. Και εγώ τους το έχω μια χαρά. Η συγκεκριμένη ταινία, παιδιά, έχει 5,9 στο IMDb. Ενώ το Joker 2 έχει 5,3. Η συγκεκριμένη ταινία είναι του 5. Εγώ τους έχω. Δεν θα το ψάξω τώρα. Αλλά... διότι το σενάριο έτσι για κλάματα. Ναι. Και λέει ο κόσμος. Υπάρχει επεισόδιο καλή και εκεί που μπορείτε να απολαύσετε. Αν θυμηθώ, θα το έχω βάλει κάπου εδώ να πεταχτεί, να μπορείτε να το πατήσετε, να το απολαύσετε. Οπότε εκεί θα καταλάβετε ακριβώς γιατί πράγμα μιλάω. Δεν ξέρω αν συμφωνείς ή διαφωνείς αυτό. Συμφωνώ 100%. Α, θυμάμαι ότι 100%. Εσύ είχες νευριάσει απίστευτο πολύ με αυτή την ταινία. Είχε νευριάσει πάρα πολύ, παιδιά. Ήτανε όντως ο πραγματικός Carnage. Ναι. Λοιπόν, νούμερο 5 δικό μου, Venom, Let There Be Garbage. Νούμερο 5 δικό μου. Ναι. Έχω ξαναμιλήσει για αυτή την ταινία. Δεν θυμάμαι πού και γιατί. Ήτανε η πρώτη μου εμπειρία στο σινεμά. Κακή εμπειρία. Α, κακή εμπειρία. Το Eternals. Ήταν η πρώτη γενικά. Έκανε σε αυτή με το Eternals. Είχα πάει σε παιδικές. Ήταν η πρώτη που πήγαμε μαζί. Κάτσε ρε μπρο, γιατί δεν το κατάλαβα. Περίμενε. Η πρώτη που πήγαμε μαζί ήταν αυτή. Να ξέρεις. Κάτσε, περίμενε τώρα. Θεωρείς ότι το Eternals είναι χειρότερη ταινία από το Joker 2. 99,4%. Όντως. Ναι. Να σου πω δεν το σκέφτηκα. Δεν συμφωνείς. Δεν μπορώ να πω ούτε ότι συμφωνώ ούτε ότι διαφωνώ. Μη σου πω ψέματα. Για εξήγησε το λίγο αυτό. Εξήγησε μου πρώτα εσύ και θα σου πω μετά εγώ. Να ακούσω τη δική σου άποψη, ρε παιδί μου. Καταρχάς, δεν ξέρω πώς είδαμε αυτό το πράγμα 2,5 ώρες. Πώς αντέξαμε και το είδαμε 2,5 ώρες.
Εγώ όταν είδα ότι ήταν 2,5 ώρα. Εγώ όταν είδα ότι είναι 2,5 ώρα σήμερα, δεν το πίστευα. Για 5 μου φάνηκε. Ήταν αυτό το αργόσυρτο. Ήταν 2,5 ώρες γιατί είχε ένα σενάριο που πρώτο δεν έχουμε ξαναδεί ποτέ. Έπρεπε να σου παρουσιάσει καινούριους χαρακτήρες. Καινούριο κόσμο. Όλα διάφορα. Αλλάζει κόσμο εντελώς. Ναι, αυτό, αυτό. Παρουσιάζει έναν κόσμο πίσω από τον κόσμο της Marvel. Πάνω από αυτόν. Ο οποίος στην ουσία επηρεάζει τον πραγματικό κόσμο. Ναι. Και αν και είναι αυτό το σενάριο που ακούγεται πολύ. Πολύ ενδιαφέρον, πριν το δεις. Και ρίσκο ακούγεται. Βλέποντας την ταινία είναι εντελώς αδιάφορο αυτό που βλέπουμε. Ναι. Είναι εντελώς αδιάφορο, το ξεχνάς. Με το που τελειώνει η ταινία, ξεχνάς τι είδες κατευθείαν. Ξεχνάς το τέλος με το που τελειώνει. Ναι. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα, δεν μπορώ να το καταλάβω. Εγώ θεωρώ ότι το Eternals είναι ακριβώς ίδια περίπτωση με το Joker 2. Τι εννοείς με αυτό. Μια ταινία η οποία είναι ok σαν ταινία, αλλά δεν είναι κάτι παραπάνω από αυτό. Δηλαδή δεν την ξανάβλεπες ποτέ. Γι' αυτό σου λέω δεν μπορώ να συμφωνήσω ούτε να διαφωνήσω. Θεωρώ ότι είναι ακριβώς τη ίδια κατηγορία ταινίας. Άντε θα μπορούσα να συμφωνήσω γιατί τη θεωρώ λίγο χειρότερη. Είναι πιο βαρετή. Είναι πιο βαρετή, χειρότερη. Παρόλο που η άλλη είναι musical. Και η ροή του Joker πιστεύω ότι είναι πολύ πιο. Πιο σωστή, το πάει πιο ωραία μέχρι την αρχή, μέχρι το τέλος. Ναι. Παρά το Eternals που είναι πολλά διάφορα πράγματα μαζί με ένα cast που το βάλαμε για να πάει κανένας να το δει κανένας. Να σου πω κάτι, έχεις δίκιο, είναι χειρότερο διότι το άλλο musicalίζει. Δηλαδή χορεύουν και τραγουδάνε. Που θα έπρεπε να είναι πιο βαρετό. Που από... αν δεν ήταν musical, δεν θα υπήρχε σύγκριση με το Eternals. Και μιλάμε τώρα για μια ταινία η οποία έχει super ήρωες. Ναι. Με super κακούς. Και διαπλοκή από πίσω υποτίθεται που τους λένε τι να κάνουν, πιο. Δεν λέμε πιο μη φάνε κανένα. Ναι, τέτοιο. Δεν κάνουμε spoil. Ναι, με τον Νικάρις που τον λέω εγώ. Όχι Νικάρις. Ποιον? Α, ναι. Νικάρις που ήταν ο Σούπερμαν της... Από το τέτοιο. Game of Thrones, ναι. Που για κάποιο λόγο, όχι για κάποιο λόγο, λόγω του ρόλου ήταν μέτριος, ακόμα και αυτός. Ναι. Μέτριος ήταν και ο Kit Harington. Εντάξει, δεν φταίνε αυτοί. Αυτό, δεν φταίνε αυτοί. Μα η ρόλη ήταν πολύ υποτονική που δηλαδή κάνεις τον Jon Snow τώρα να φαίνεται μέτριος. Μα δεν είναι αυτό, ρε. Είναι ότι τους έβαλαν όλους με κατάθλιψη μέσα. Δεν νιώθεις ότι όλοι έχουν κατάθλιψη. Ναι. Το μόνο καλό που έχει να αναδείξει το Eternals είναι ο Barry Keoghan. Που προσπαθεί. Ισχύει και το λέγαμε και τότε, θυμάμαι. Ναι, που ψιλοπροσπαθεί το παλικάρι. Ναι. Κάνει και το plot twist γενικά μέσα στην ταινία. Είναι αυτός που κάνει όλο το τέτοιο. Άντε και το speedster που έχει. Που έχει και μια ωραία σκηνή με speedster που υπάρχουν και καλύτερες από αυτή. Okay. Αλλά αυτό δεν μπορούσε να το πει. Ήταν εντελώς αδιάφορη ταινία. Ναι. Και την έβαλα κιόλας. Τι βαθμολογία έχει στο IMDb. Γι' αυτό την έβαλα κιόλας σίγουρα γιατί έχει 6,3. 6,3, δηλαδή ένα ακριβώς παραπάνω από το Joker που έχει 5,3. Όχι, σίγουρα δεν είναι έναν βαθμό παραπάνω από το Joker. Με τίποτα δεν είναι. Είναι... Θα έπρεπε να ήταν στο 6,5 το Joker και στο 6 το Eternals. Στο 6 το Eternals. Πιστεύω. Ναι, ισχύει. Άρα νούμερο 5, νούμερο 5 Eternals. Δικό μου. Έχει δίκιο. Μπράβο, Αντρέα, δεν το σκεφτόμουν. Τέσσερα. Τώρα το μεταξύ νούμερο 4 δεν τα έχω βάλει σε τέτοιο. Παίζουν φάπες μεταξύ του για ποιο θα είναι. Νούμερο 4. Άντε να βάλω στο νούμερο 4 το Thor Love and Thunder. Το έχω κι εγώ. Στο νούμερο 4. Όντως. Άρα λέμε ταυτόχρονα. Ναι. Ωραία. Στο νούμερο 4. Love and Thunder, παιδιά. Το οποίο έχει την εκπληκτική βαθμολογία. Και το εκπληκτική το λέω ειρωνικά, διότι θα έπρεπε να ήταν πολύ κάτω. 6,2 στο IMDb. 6,2. Το Love and Thunder, παιδιά, είναι η ταινία. Αν ο Σεφερλή σκηνοθετούσε Marvel ταινία. Ειδικά θυμάσαι το sequence εκεί με τον Russell Crowe. Που είναι ο Δίας. Που μιλάει ελληνοαγγλικά. Ναι. Ελληνοαγγλικά που κάνει ό,τι να είναι. Τέρμα cringe. Που δίνουν τον Chris Hemsworth. Ναι. 100% αν ο Σεφερλής. Καταρχάς, respect στον Μάρκο Σεφερλή. Έτσι, ναι, δεν τον πειράζουμε εδώ πέρα. Μας αρέσει, δεν είναι. Respect. Που καλύτερα, Marvel, άμα είναι, αν θέλετε να γίνει σωστό, πάρετε τον κανονικό. Μην παίρνετε τώρα όποιον να είναι. Μην παίρνετε τώρα τον Taika Waititi, ο οποίος τον αφήσανε χωρίς λουρί στη Marvel επειδή έφτιαξε ένα καλό, το Ragnarok, και του είπανε αγόρι μου, παικταρά μου. Τι έφτιαξε εδώ. Τι έφτιαξε, τον μας έσωσες. Που ισχύει από τη μία γιατί ήταν ταινία. Αλλά εντάξει. Ήταν μια πολύ καλή ταινία, η οποία όμως ήξερε τα όρια της, κρατούσε ένα όριο. Μετά τα ξεπέρασε και βγήκε αυτό που βγήκε. Μετά, ακριβώς. Τον αφήσανε και έκανε ό,τι γούσταρε. Εγώ πιστεύω ότι αν μία λέξη χαρακτηρίζει αυτή την ταινία είναι το cringe. Είναι τέρμα cringe ταινία. 100% από την αρχή μέχρι το τέλος. Μία ταινία που έχει μέσα το Christian Bale, έτσι. Και τη λέμε cringe, δηλαδή. Άκου, πώς γίνεται αυτό. Όταν το βλέπαμε αυτό, λέγαμε αν είναι δυνατόν πήρανε κακό τον Christian Bale στην Marvel. Ναι. Θα γίνει τώρα εδώ πέρα. Ακούω τι καλύτερο. Thor, Christian Bale και αυτά. Ο οποίος πάλι έπαιζε καλά. Ναι, εννοείται αυτό. Ο οποίος ήταν λες και ρωτάνε από άλλη ταινία. Λες και χτύπαγε την πόρτα, γεια σας. Ναι. Μπήκα στη σωστή, πήγε σε άλλο πλατό. Τόσο καλός ήταν ο Christian Bale εκεί πέρα. Ναι, ήταν πάρα πολύ καλός. Και έλεγες για ποιο λόγο αφήστε μόνο τον Christian Bale. Μπορείτε να διώξετε όλους μόνο του. Α, παίζει μόνο του. Να μην μα νοιάζει γιατί είναι.
το origin story του από μια άλλη ταινία. Δεν μας νοιάζει γιατί είναι κακός. Ναι. Αυτό που κάνανε στην αρχή που δείχναν το origin story του πώς κατέληξε κακός. Δείξε το όλο. Να είναι όλη ταινία δύο ώρες. Μπράβο. Natalie Portman σε πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτή την ταινία. Πολύ χαμένη ευκαιρία γιατί μας άρεσε να ήταν. Μπράβο. Πολύ μέτρια. Δεν μου πολύ άρεσε. Τι εκεί η χάλια. Και ο χαρακτήρα τη δεν μ' άρεσε. Δεν υπήρχε κανένα νόημα. Ναι. Κανένα νόημα. Υπήρχε γιατί να βγει 4. Πώς θα δίνει 4. Ναι, και θα βγει και 5. Ευτυχώς από ό,τι φαίνεται δεν νομίζω ότι ο Waititi θα συνεχίσει στο 4. Πώς το λένε, το Thor franchise είναι σαν τις Barbie, τις κούκλες που μας έδειχνε και η ταινία Barbie που τις παίρνουν και τους καίνε τα μαλλιά, τους κάνουν τους ζωγραφείς, τους βάζει ναι, άλλο ναι, πόδι, ναι. Το ένα λείπει το ένα χέρι. Έτσι γίνει αυτό το franchise. Οπότε τι πειράζει τώρα, τι το ίδιο βάλουν άλλον, βάλουν το ίδιο πράγμα είναι. Όντως. Το plot twist ήταν ωραίο, μπορούμε να πούμε. Spoiler alert. Θυμήθηκα, ναι. Που τελικά υιοθετεί ο Thor την κόρη του. Gore. Αυτό ήταν ένα πολύ ωραίο plot twist. Ναι. Και η αλήθεια είναι ότι θα θέλαμε να δούμε την συνέχεια. Σωστά. Ναι, σωστά. Έτσι. Αυτή η σκηνή με τον Δία και την Valkyrie εκεί πέρα, όλοι και όλοι. Πόσο cringe σκηνή ήταν αυτή. Ήταν τα χειρότερα 5 λεπτά, 10 που τη ζωή σου. Και το είδαμε μαζί. 3D. Το είχαμε δει 3D. Μπράβο, 3D. Καλά θυμάμαι. 3D, το πιο ανούσιο 3D που έχουμε δει ποτέ. 3D ήταν μόνο υπότιτλοι. Από κάτω. Χωρίς κανένα λόγο. Και στην αρχή τα φύλλα που παίρνουν. Α, ναι, μόνο αυτό. Που, να πει ότι 3D τελικά μου δώσανε γυαλιά γιατί είναι 3D. Ναι. Μπράβο, τα αξίζουν τα λεφτά του. Και μετά μόνο υπότιτλοι, παιδιά. Λοιπόν, νούμερο 4 και δικό μου και του Αντρέα. Thor Love and Thunder. Και τώρα αυτή τη στιγμή ο Ανδρέας θα με προσπεράσει στην σειρά διότι θα πει εκείνος. Ναι. Θα πω το νούμερο 3, το οποίο είναι. Πού θα πάμε τώρα πάμε στο Βαρέλι. Πάμε. Δεν ξύνουμε πάτο ακόμα, αλλά είμαστε λίγο παραπάνω. Το Black Adam. Ήτανε για πλάκα στα δικά μου τα τέτοια, αλλά δεν το βάλα γιατί έχω βάλει μόνο sequels εγώ. Ναι. Αν είναι να το πω αυτό, ο Ανδρέας δεν το ξέρε. Γιατί εγώ του είπα να βάλει ταινίες που θεωρεί καλύτερες από το χειρότερες από το Joker 2. Εγώ όμως πήγα ένα βήμα παραπάνω και έχω βάλει sequel. Ναι. Τα οποία είναι χειρότερα από το Joker 2. Αλλά ο Αντρέας καλά κάνει. Το Black Adam sequel. Επίτηδες του το είπα γιατί ήθελα να έχει βάλει αυτές τις ταινίες μέσα. Ναι. Ναι. Το Black Adam φοβερό. Φοβερό. Ναι. Ο ήρωας που ήρθε να αλλάξει τις ισορροπίες στη DC. Άλλη μια ταινία η οποία είναι cringe λόγω του The Rock. Πρωταγωνιστή. Οποίος... Δηλαδή συγκρίνουμε τώρα. Έχω βάλει μια ταινία συγκρίνουμε. Που έχει πρωταγωνιστή στη μία το The Rock και στην άλλη έχει αυτό που έχει. Ναι. Δηλαδή τι να συγκρίνεις. Από μόνο και μόνο από αυτό το Black Adam ξεκινά από το 5. Ναι. Ξεκινάει από το 5. Όχι, δεν συμπαθούμε. Εγώ τον συμπαθώ τον Ροκ. Ναι, αλλά δεν είναι τώρα για ένα τον πρωταγωνιστή τον σε τέτοιο τώρα. Απλά σταματήστε να τον βάζετε πρωταγωνιστή. Ναι, ναι, ναι. Ο Dwayne Johnson είναι ιδανικός για να παίζει τον δεύτερο. Δηλαδή να είναι ένας main. Τον δεύτερο, ναι, τρίτο. Δεύτερο, εκεί, τρίτο, ναι. Εκεί. Δηλαδή να έχεις έναν main. Ναι. Χαρακτήρα, πρωταγωνιστή καλό και να υπάρχει από πίσω ο Dwayne Johnson ο οποίος παλεύει, το κάνει αυτό, είναι συμπληρωματικός. Δεν είναι, δηλαδή, α σταματήσει αυτό το αστείο πια. Καταρχά δεν μπορεί να παίξει άλλο ρόλο. Παίζει ρίγια το εαυτό του. Ένα ρόλο παίζει ρίγια παντού. Το Black Adam είναι μια ταινία που για εμά που έχουμε δει πολλέ σούπερ χείρο ταινίε, είναι μια ταινία που την είδε και λε, α, ακόμα μια κακή σούπερ χείρο ταινία και έφυγε. Ποιο. Τίποτα δεν σου μιλάει. Να μην πω ότι έχω περάσει εγώ τότε που βγήκε το Black Adam και βγήκα και είπα την αλήθεια, την ειλικρινή μου αλήθεια όπω το κάνω πάντα και βγήκα να με φάνε ότι τη βλέπανε την καλύτερη ταινία του αιώνα επειδή είχαν καιρό να δουν μια καλή ταινία. Σούπερ ηρωική, είχε ξεκινήσει και η Marvel να βγάζει κουράδες ναι. Και ξαφνικά βγήκε μια κουράδα λίγο πιο. Δεν ήταν ευκαιρία, ήταν λίγο πιο. Ναι, ήταν λίγο πιο μαζεμένη και είπανε. Πολύ ωραία. Τελικά δεν είμαι άρρωστος. Βγάζω κανονικό τώρα. Είμαι κομπλέ. Έλα τώρα. Και ακόμη με. Και ακόμη δεν με πολύ κράζουν. Ισχύει κιόλας. Και ακόμη με κράζουν, έτσι. Ναι. Μια ταινία που είχε ξεκινήσει τότε, θυμάμαι, ήταν 7, είχε 7,1. Λέγανε όλοι καλά λόγια. Πώς γίνεται αυτό. Και το Τζόκερ ξεκινάει με 5,3. Σαν το The Flash. Που ξαφνικά ήταν στο 7, κάτι και. 7,3 είχε το The Flash τότε. Μετά κάτι πέσανε. Παρόμοιο. Κάτι παρόμοιο με το Black Adam είναι και το The Flash. Μια εντελώς αδιάφορη ταινία και αυτή. Cringe και αυτή. Καλά, κάτι χαρακτήρες που έχει μέσα. Η σχεδιασμή. Εάν δεν κάνω λάθος, που δεν κάνω λάθος, έχει Pierce Brosnan στον ρόλο του. Θα σου πω τώρα. Του Dr. Doom, αλλά Dr. Doom στη DC. Της DC. Ο Dr. Fate. Ο Dr. Fate, μπράβο. Ναι, Dr. Fate. Ο οποίος κουβαλάει. Τον έχουν βάλει και κουβαλάει το κράνος εδώ, ναι. Στη μασχάλη. Για όλη την ταινία, για να φέρετε ότι είναι ο Pierce Brosnan. Ναι, γιατί δεν φαίνονταν. Πρέπει να βγάλει τα λεφτά του, ναι. Τι μόνο με τη φωνή. Αν τον έχουμε βρει με περικεφαλαία, ρε, τρελή. Ναι. Κράτη εδώ, έτσι αμηχανόβιο, α πούμε. Μην κρατά καν. Πώ θα το βάλανε και σε κανένα παπάκι ένα αέριο παρό, να το έχει εδώ το κράνος και να πηγαίνει. Πώ δεν είναι χωρί στολικά, να φαίνεται όλο τι είναι. Παιδιά, σε αυτή την ταινία γίνονται τόσα πολλά και δεν γίνεται τίποτα. Ναι, ναι, πραγματικά. Και σε όλη την ταινία ο The Rock είναι όλο δηλώσει.
θα κάνω αυτό, θα κάνω εκείνο. Και δεν γίνει τίποτα. Γίνεται ο βασιλιάς του κόσμου. Και εμφανίζεται απλά ο Dwayne Johnson με κολάν. Απίστευτο. Ένα πράγμα που είναι αντερέκειο. Και εδώ ένα τέτοιο, ένα κεραυνό. Τι έχει. Ένα κεραυνό, ναι. Ένα κολάν με ένα κεραυνό εδώ και απλά σηκωνόταν το σκόνα στον αέρα. Δηλαδή τα λεφτά μόνο που χαλάζει για να σκόνει τον Dwayne Johnson με σκοινιά. Επίσης, να πούμε για το τρελό κάμεο του Henry Cavill στο τέλος. Που εμφανίζεται ξανά, έκαναν όλοι. Ωα, επιστρέφω στο Superman! Ωα! Ναι, ναι, ναι. Και δεν επέστρεψε ποτέ. Ποτέ. Έφυγε. Ο Henry Cavill. Όχι απλά δεν επέστρεψε, πήγε στη Marvel ο Henry Cavill. Τόσο δεν επέστρεψε. Δηλαδή τρελαθήκαν όλοι. Φωνάζανε. Του σινεμά δεν φωνάζανε από ό,τι θυμάμαι. Ναι, ρε, πώς δεν φωνάζανε. Και καλά ότι επιστρέφει. Ήταν η απέλπιδα προσπάθειά του για να φέρουν κόσμο να δουν τον Black Adam. Διότι είχε απογοητευτεί τελώς και το ήξεραν ότι δεν θα επιστρέψει ο Henry Cavill. Και τον έβαλαν μόνο και μόνο για να κοροϊδέψει τον κόσμο για να πάνε να δει τον Black Adam. Ναι, και επίσης ο κόσμος, επειδή είδε Henry Cavill στο τέλος και αυτά και hype, λέει ότι καλή ταινία είδαμε τελικά. Ναι, ωραία, ναι. Ταινία. Wow, wow. Κάτω. 6,2. Το 6 δεν πρέπει να είναι μπροστά από αυτή την ταινία. Δεν πρέπει να είναι μπροστά, ισχύει. 6,2 αυτό, 5,3 το Joker. Καταλαβαίνουμε εδώ πέρα. Ναι. Εδώ πέρα, πάει ο κόσμος μας. Ναι. Νούμερο 3 ήταν αυτό δικό σου. Ναι. Νούμερο 3 δικό μου. Κάτσε εδώ γιατί παίζουν φάπες. Θα βάλω το Wonder Woman 1984. Το έχω. Πάζει όλα, ρε. Το έχω στο νούμερο 2. Στο νούμερο 2. Ναι. Ωραία. Ας το πούμε στο νούμερο 2 και οι δύο τότε. Ναι. Ας το. Μην το ξεχάσεις, θα το πεις εσύ. Όχι. Τώρα, άρα τώρα. Στο νούμερο 3 το δικό μου βάζω την αγαπημένη μου ταινία. Την ταινία που λατρεύω να μιλάω για αυτήν. Ποια. Για πες. Δεν λέω. Α, θα το έχεις βάλει και εσύ. Μπορεί. Quantum Mania. Στο 1 το έχεις. Το έχω στο νούμερο 1. Καλά είναι στο 1. Καλά το έχεις. Ακούστε, εγώ έχω κλέψει όμως. Γιατί εγώ έχω βάλει και το Quantum Mania αλλά και το And the Wasp. Δηλαδή όντως. Έχω βάλει και το 2 και το 3. Οπότε εγώ θα μιλήσω για το 2. Ναι. Για να μιλήσεις για το 1. Το περίμενα να έχεις βάλει το 2. Έχω βάλει το 2. Το 2, να διευκρινίσω, το έχει 7. Όχι ότι Όπω, έχει 7. Το 2 έχει 7. Γι' αυτό το βάλα. Ναι, ισχύει. Δεν είναι τόσο. Δεν είναι τέτοια περίπτωση όπως είναι τα υπόλοιπα. Ναι. Αλλά παιδιά, όταν είδα το 7 μπροστά από αυτή την ταινία. Έχει 7, ούτε έχει ξωμανιά. Έφυξα. Ναι, ξέρεις γιατί. Γιατί πήρε όλο το ρεύμα από την καλή, την παλιά, την Marvel. Όντως. Πήρε όλο το hype. Και, και τότε όταν, ο κόσμος... όταν τότε έβγαινε μια μέτρια κακή ταινία, την ανεβάζανε λίγο. Ναι, ρε παιδί μου, γιατί εάν τρως κάθε μέρα καλό φαΐ και έρθει μια φορά, ρε παιδί μου, έρθει η μαμά σου και σου πει: εντάξει, σήμερα έχουμε φακές. Ναι. Ας πούμε. Θα φύγω το σπίτι. Αλλά τις έχω φτιάξει, ωραίες φακές. Ναι. Κατάλαβες. Τις έχω περιποιηθεί, ρε παιδί μου. Θα πεις: πάει στα δουλειά, αλλά τρώμε ναι. κάθε μέρα καλό φαΐ και τώρα μια φορά να φάμε και φακές δεν πειράζει. Ωραίο ήταν, λες. Ωραίο. Θα την φάξει και πει: είχα και ρόμφο φακές. Ναι, καλό ήταν. Okay. Αυτό ακριβώς έγινε με τη δεύτερη ταινία. Γι' αυτό έχει 7. Δεν αξίζει ούτε στο παραμικρό 7 αυτή η ταινία. Μιλάμε για την ταινία, παιδιά, που δεν έχει κακό. Δεν έχει κακό. Ολόκληρη ταινία είναι απλά ένα κυνηγητό στο οποίο τι κυνηγάνε, λες. Άνθρωπο. Όχι. Σκύλο. Όχι. Ποντίκι. Όχι. Κυνηγάνε ένα εργαστήριο σε μέγεθο Μπρελόκ. Ωραίο, γιατί. Ακούστε τώρα ένα σενάριο. Αν είναι δυνατόν. Και στο τέλος, η κακός κακιά της ταινίας τελικά δεν είναι κακιά. Τελικά δεν το κάνει από κακία, το κάνει από αυτό. Οπότε δεν υπάρχει κάποιος κακός σε αυτή την ταινία. Νομίζουν ότι υπάρχει. Όπου να πούμε, σε αυτή την ταινία την Κάση την παίζει άλλη ηθοποιός. Ναι, αυτό. Γιατί στο Quantum Mania αλλάξανε ηθοποιό, γιατί η δίκαιη Disney, η Disney που απολύει ανθρώπους επειδή και καλά δεν είναι politically correct και δεν λένε σωστά πράγματα και κατηγορούνται και η Disney δεν μπορεί με αυτά και τους διώχνει. Παρ' όλα αυτά, έκανε recast την ηθοποιό τη συγκεκριμένη γιατί ήθελε μια πιο όμορφη και πιο star από αυτήν την ηθοποιό και πήρανε, θα το πούμε στο Quantum Mania, την πιο αχώνευτη φάτσα που υπάρχει για να ισχύει. Παίξει την βασική ηρωίδα. Ισχύει 100%. Έχει 100% φάτσα villain η κοπέλα αυτή. Έχει φάτσα που δεν είναι για να παίζει τη τόσο καλή κορούλα του Ant-Man τώρα. Να πούμε, έπαιζε τον ρόλο η Abby Ryder Fortune και βάλανε παιδιά την τεράστια star Catherine Newton. Ναι, τεράστια star. Τεράστια. Εγώ δεν ξέρεις είχες... ποια θα τέριαζε. Εγώ ξέρω τον Newton τον κανονικό. Αυτό το ξέρεις ποια θα τέριαζε. Για να καλύψει τα Newton. Η πρωταγωνίστρια του Alien. Ναι. Όχι καλύτερα γιατί είναι κουράδα η ταινία. Ναι. Και μια γκέλ. Ναι. Όχι. Ναι. Ναι. Αλλά ναι, εννοείς σαν φάτσα ρε παιδί. Σαν φάτσα, ναι. Ναι. Η ταινία, μιλάω για το 2 πάντα, έτσι μην μπερδευόμαστε, η οποία περιέχει μέσα τον T.I., τον rapper T.I., εντάξει, τον ξέρω εγώ, άστον, αυτό είναι άλλα χρόνια, ναι, τον οποίο τον γουστάρω πάρα πολύ, έχει βγάλει 3 τραγούδια από τον γουστάρω.
Και περιέχει παιδιά και τον πολιούχο των σούπερ ηρωικών ταινιών, τον Dust Malchian, ο οποίος παίζει παντού, έτσι. Και τώρα, άμα έρθει εδώ πέρα, τώρα πούμε ότι κάνουμε ένα short movie, θα πει: μπορώ να παίξει και εγώ. Μπορώ και εγώ να πω. Δεν ξέρω, για κάποιο λόγο στο μυαλό μου έτσι μιλάω, Dust Malchian. αυτά παιδιά, γιατί πολύ την έχω στην καρδιά μου μέσα τη δεύτερη ταινία Ant-Man. Η οποία είναι θετικότατη, θέλω να πω, σου βγάζει μια ένα, έτσι, ωραία vibes. Αλλά όχι 7. Μακάρι να βγαίνει τις ταινίες φέτος τώρα. Αλλά όχι 7. 7 είναι υπερβολικό τώρα. Παιδιά, τι 7. 7,2 έχει το Civil War. Άσου Civil War. Έχει 6,9 νομίζω το πρώτο Captain America. Το πρώτο Captain America. Έχει 6,9 το Pacific Rim. Το Pacific Rim. Και έχει 7 το δεύτερο Ant-Man. Είστε τρελοί. Με κάνετε και φωνάζω τώρα για χαλό το podcast. Έχει 7,2 το Civil War. Μπρε Μπρόνκο. Είδα μια ταμπέλα στην Αράχο που πήγα τη προάλληση και λεγόταν το Club Bronco. Και λέω τώρα από εδώ και πέρα θα σε λέω Bronco. Ωραία. Λοιπόν, περίμενε Bronco. Έχει 7 αυτή τη στιγμή. Το Civil War. Το Civil War. Δηλαδή το Civil War. Α, το Civil War αυτό. Καλά, εγώ νόμιζα ναι, το Captain America. Όχι, ρε. Το ναι, Civil έχει War. 7 το Civil War. Έχει 7 το Civil War, παιδιά. Και το Civil War εννοούμε το καινούριο τώρα ναι, με ναι, την το... Kirsten Dunst. Ναι. Και 7 το Ant-Man and the Wasp. Μπράβο, θεατές. Ακραίο, εντάξει. Πολύ δίκιο. Ναι, ναι, έχει 7 το Ant-Man and the Wasp και 5,3 το Joker 2. Να το πούμε και όχι, έτσι. Όχι, δεν γίνεται αυτό. Από πού να το πιάσω και πού να το τελειώσω. Και ναι, περιμένετε γιατί έχω πει και το τρίτο τώρα. Δεν το αφήνουμε γιατί το έχει βάλει ο Αντρέας. Ναι. Οπότε, νούμερο 3 δικό μου, Ant-Man and the Wasp. Πάμε να μιλήσουμε για το νούμερο 2 δικό μου. Ναι. Και νομίζω και δικό σου. Ναι. Το Wonder Woman 1984. Στην φανταστική καραντίνα μας. Ωραία. Και αυτή η ταινία. Μια ταινία 5 λεπτά, παιδιά. Δείτε τα πρώτα 5 λεπτά της ταινίας και είναι όλη η ταινία. Ό,τι καλύτερο όχι, έχει η ταινία. Μην δείτε ούτε τα πρώτα 5 λεπτά. Ό,τι τα πρώτα λεπτά είναι που είναι μικρούλα. Που δείχνει τους Ολυμπιακούς αγώνες. Ναι, μπράβο, ναι. Μπράβο, τη σκηνή αυτή είναι. Ναι, που παίζει μικρούλα. Ισχύει. Το καλύτερο. Ισχύει. Πέντε σκηνές της ταινίας. Μετά είναι. Που ξεκινάει και λες, wow, ωραίο. Μπράβο. Τι είχαμε ταινία να δούμε τώρα. Πέρα από την πολύ ωραία μουσική, όλα τα άλλα. Hans Zimmer στη μουσική. Αυτό. Πω, πω. Όλα τα άλλα. Τι να πω τώρα. Πόσο για πέταμα, ε. Και έχει Πέτρο Πασκάλ μέσα. Ο Πέτρο Πασκάλ είναι ωραίος. Είναι το κάτι θετικό που έχει αυτή η ταινία. Life is good. But can be better. Εντάξει, είναι λίγο γελίος ο ρόλος του. Να πω την αλήθεια. Αλλά είναι γελία η ταινία. Τι είναι, ναι, ρόλος αυτό. Που κυνηγάνε ένα ντίλντο, δεν λες, σε όλη την ταινία. Αυτό δεν είναι. Ένα πέτρινο ντίλντο σε όλη την ταινία. Αυτό και αυτό περιέχει. Ναι, ναι. Είναι η κλασική ταινία, ταινίες που βγαίνανε τότε και νομίζω ακόμα βγαίνουν. Mm. Που κάνανε, ας πούμε, να φαίνεται η γυναίκα κάτι πολύ ανώτερο από τον άντρα και ο άντρας είναι χαζός και γελίος και καλά και καλά τέτοιο άχρηστος και όλα αυτά. Ναι. Αυτές οι κλασικές ταινίες που ήταν, δεν είναι γι' αυτό. Ήταν οι πρωτεργάτες αυτές τις ταινίες. Το ξεκίνησαν μέσα από την καραντίνα δυνατά. Ναι, ναι, ναι. Γιατί τι είχαμε ανάγκη μέσα στην καραντίνα να δούμε κάτι τέτοιο. Που προφανώς δεν είναι κακό γι' αυτό. Δηλαδή... Όχι, γιατί υπάρχουν ταινίες που το κάνουν σωστά. Ναι, δηλαδή το σενάριο. Ποιο σενάριο. Μια ταινία είδαμε τώρα πρόσφατα, το The Substance. Το ίδιο πράγμα κάνει. Άμα προσέξει όλους τους άντρες αυτή η ταινία, τους παρουσιάζει ως τέρατα. Ισχύει, αλλά είναι σωστός ο τρόπος που το κάνει. Ναι. Γιατί δεν κάνει μόνο αυτό. Και δεν είναι όλη τέρατα. Δεν είναι μονόπλευρο, μπράβο. Και δεν είναι όλη τέρατα. Ακριβώς. Εντάξει, τώρα ποιο σενάριο τώρα. Θες να πει για το σενάριο. Του Wonder Woman 1984. Ναι. Το σενάριο, παιδιά, είναι ότι ο Chris Pine σε αυτή την ταινία έχει αμνησία. Τον έχει φέρει πίσω η Wonder Woman. Τον έχει αναστήσει με το ντίλντο. Ακούγω τώρα τέλεια. Ταυτόχρονα εκολάπτεται μια κακιά, η Τσιτάχ. Η Τσιτάχ, την ταινία, η οποία την υποδίεται η Kristen Wiig, που η ταινία αυτή προσπαθεί να μας πείσει ότι αυτή η γυναίκα είναι άσχημη επειδή απλά της φόρησαν γυαλιά και μια περούκα με ξασμένο μαλλί και είναι κούκλα, πάλι έτσι όπως είναι. Παρ' όλα αυτά προσπαθούν να μας πείσουν ότι δεν είναι ωραία. Ότι είναι άσχημη. Τι άλλο θες. Πες για το φοβερό τελευταίο σίγουρο που δεν φαινόταν τίποτα, που δεν ήταν χάλια τα CGI. Τι πήγανε και σκοτεινιάσανε τη σκηνή. Στο τέλος δεν φαίνεται τίποτα. Να κρίσουμε λίγα. Φαίνεται απλά ότι κουνιέται κάτι μέσα στα σκοτάδια. Αυτή η φοβερή στολή στο τέλος που. Αυτά ωραία. Το αποκορύφωμα. Αυτά ωραία. Οι χρυσίλες. Ναι, αλλά δεν έγινε τίποτα. Αυτό το μόνο ωραίο. Και το μόνο ωραίο που το έχω και αφίσα. Γι' αυτό το λόγο. Έχω κρατήσει και την αφίσα. Όχι εδώ. Αφίσα, ναι. Όχι εδώ. Την έχω. Την είχε. Την έχω κρατήσει. Ναι, αλλά. Καλά, επειδή είναι η Γκάλ Γκάντοτ. Που και η Γκάλ Γκάντοτ, δεν θέλω να πω τώρα. Ξέχασε ότι είναι ηθοποιός. Ξέχασε, ναι. Το ξέχασε. Δεν ξέρω καλή ηθοποιός η Γκάλ. Κατάλαβε την τώρα. Εντάξει, μην τρελαθούμε. Βασικά ξέχασε το τι έκανε στην πρώτη ταινία η Γκάλ Γκάντοτ. Ναι. Που μια πρώτη ταινία που ήταν πάρα πολύ καλή. Ήταν η ταινία που τη ταιριάζει απόλυτα. Ναι. Την είχαν βάλει να λέει λίγα και καλά. Την είχαν βάλει να παίζει ένα ρόλο τον οποίο ξέρει πολύ καλά να παίζει. Ναι. Την αθώα που δεν ξέρει, που δεν κάνει αυτά, που μετά όμως το παίρνει πάνω της και δίνει πόνο. Ήταν τα μαμ για, ναι, για ναι, εκείνη αυτός ο ρόλος. Και γενικά... μετά πήγανε και της δώσανε τη δεύτερη ταινία, η οποία είναι ο ορισμός από νη φωνάρα. Ο ορισμός. Δηλαδή η αφίσα μπορεί να είναι δίπλα από αυτή τη φράση.
Όντως. Βασικά η δεύτερη ταινία ήταν έτσι. Δεν το έκανα για να δείξουν Wonder Woman και συνεχίζουμε. Ήτανε... Θυμάσαι τι είχαν κάνει. Όταν αυτή αρχίζει και αλλάζει και γίνεται τσταχ σιγά σιγά. Από εκεί που την είχαν με ρούχα χίπης και φαρδιά και τέτοια, ξαφνικά την εμφανίζουν με κολλητά καλσόν και τέτοια, το πήραν σκισμένα. Γιατί έτσι ξεκινούνται τα τσιτάχα, αυτοκρατζουνιώνται. Σκίζουν τα ρούχα τους. 5,4. Το Τζόκερ έχει 5,3. Ναι. Δηλαδή ο κόσμος λέει ότι είναι οι ίδιες ταινίες. Άντε λίγο καλύτερη το παντρεγούμε. Ναι, το τοποθετούν στην ίδια κατηγορία. Ναι. Ταινιών, που το 1984 ήταν ένα ανθρωποκυνηγητό για να αντλεί το πέτρινο. Οπότε νούμερο, ποιο ήταν αυτό δικό σου? Νούμερο 2 δικό μου και δικό σου. 2 και δικό μου. Wonder Woman. Οπότε πάμε στα νούμερο 1 μας. Ναι. Που είναι το ίδιο. Όχι, δεν είναι το ίδιο. Εγώ σ' άφησα να αφήσει το δικό σου, εγώ έχω άλλο στο 1. Α, έχει άλλο. Εγώ το χάσω στο 3. Αυτό που έχει στο 1. Ποιο έχει? Εγώ στο νούμερο 1. Εγώ είναι, σειρά μου είναι. Ναι. Ναι. Σειρά μου, παιδιά. Στο νούμερο έρχομαι άλλη μία πολύ αγαπημένη μου ταινία. Την ταινία που την είδα και προσπάθησα να μην κοιμηθώ και λέγεται Shazam Fury of the Gods. Shazam 2. Το 2. Ναι. Το 2. Θυμάσαι τι ωραίο μεσημέρι ήταν αυτό που περάσαμε τώρα όταν την βλέπαμε. Ε? Πολύ ωραία. Ήμασταν έτσι. Α, ναι, ναι, τώρα εκρήξει. Ναι. Shazam. Παλεύει ο Shazam. Λέγαμε εμείς Shazam για να ξυπνήσουμε. Θέλετε λίγο, πριν ξεκινήσουμε λίγο, θέλω να σας διαβάσω το σενάριο της ταινίας. Ωραία. Έτσι. Και νομίζω ότι θα καταλάβετε από μόνοι σας, αν δεν θυμάστε ή αν έχετε την τύχη να μην έχετε δει τη συγκεκριμένη ταινία. Αλλά όσοι την έχετε δει και δεν θυμάστε, γιατί είναι λογικό να μην θυμάστε. Θυμάμαι. Όχι, αυτό λέω. Είναι λογικό να μην τη θυμάστε. Διότι... Θυμάμαι την πρώτη. Ναι, φαντάζομαι, διότι πιο παλιά την έχω. Το μυαλό σας αυθόρμητα προσπαθεί να ξεχάσει τις τραυματικές εμπειρίες. Οπότε ξέχασε το σενάριο. Λοιπόν, τα πράγματα. Δεν θα το πάρω από την αρχή, θα το πάρω από κάποιο σημείο. Τα πράγματα περιπλέκονται όταν εμφανίζονται οι κόρες του Άτλαντα. Η Εσπέρα, η Καλυψό και η μικρότερη αδερφή τους, η Άνθια. Τρεις πανίσχυρες θεές από την ελληνική μυθολογία, οι οποίες έρχονται στη γη για να διεκδικήσουν τη μαγική δύναμη που θεωρεί ότι ανήκει σε αυτές. Του Shazam. Ναι. Δηλαδή. Αυτές είναι ήδη πανίσχυρες. Ναι. Έτσι. Αλλά τους ενοχλεί που πήραν και άλλη δύναμη. Πανίσχυρες. Δηλαδή είναι η Μπάγκερ Μονάχου. Οι κόρες του Άτλαντα είναι θυμωμένες και οι θεοί έχασαν την κυριαρχία τους και πιστεύουν ότι η μαγεία του Shazam κλάπηκε από αυτούς. Στόχος τους είναι να ανακτήσουν αυτή τη μαγεία και να εκδικηθούν τους ανθρώπους. Έτσι συγκρούνται με τον Shazam και την οικογένειά του, οι οποίοι προσπαθούν να προστατεύσουν τον κόσμο από την καταστροφή που φέρουν οι θεές. Η ταινία αυτή, παιδιά, αν θυμάστε, ξεκινάει με μια σκηνή στην οποία η ομάδα Shazam σώζει τον κόσμο από μια γέφυρα που καταστρέφεται. Και πώς ο κόσμος δίνει την ευγνωμοσύνη του γι' αυτό, τους κατηγορεί ότι αυτοί τη χάλασαν. Έτσι ξεκινάει η ταινία. Τι φταίνε. Οπότε αυτοί παθαίνουν κατάθλιψη. Ναι. Δεν είναι καλά. Γιατί τους κατηγορεί ο κόσμος και κλαίνε. Είναι μέσα στη σπηλιά τους και κλαίνε. Παρόλο που είναι σούπερ ήρωας και. Ναι. Θα πάμε στους νοιάζει. Και παιδιά. Παρόλο που είναι σούπερ και κλαίνε και δεν τους... ο κόσμος δεν με εκτιμά ο κόσμος όπως πρέπει. Εμφανίζουν τις θέες και λένε: παρόλο που δεν με εκτιμάει κανένας, εγώ θα προσπαθήσω να σώσω αυτόν τον κόσμο που δεν με εκτιμά, ναι, από τις θέες. Οι οποίες θέες έρχονται. Η μία από τις τρεις, η μικρή κόρη. Τα φτιάχνει με έναν από αυτούς από τον Shazam, την ομάδα. Α, ναι. Άμα θυμάσαι. Ναι, ναι, ναι. Και μετά αρχίζει και τις κοντράρει τις άλλες δύο τις θιές. Ήταν ηθοποιάρες και οι δύο. Ήταν η Lucy Liu που παίζει στα Kill Bill και ήταν και η Ellen Mirren, από τα Fast and Furious, η γιαγιά, η μεγάλη ηλικία. Που κι αυτή είναι, ρε παιδί μου, επιβλητική παρουσία. Της είναι καλή ηθοποιός. Εντάξει. Μπορεί να μην τη θυμάσαι γιατί είναι άλλη μια τραυματική εμπειρία τα καινούργια Fast and Furious. Γενικά είναι. Ναι, αυτό λέω. Οπότε λογικό να μην το θυμάσαι. Αλλά κατάφερα να πάρω αυτές τις δύο και τις οποίες απλά τις έβασα τις καημέρες μπροστά από ένα green screen. Τις δένανε με σκηνιά και απλά τις πηγαίνανε πέρα δόθε και τις είχαν βάλει να λένε άκυρα πράγματα, να κάνουν κάτι άκυρες σκηνές με κάτι τέτοια. Η μία δεν καβαλούσε ένα τεράστιο πράγμα, θυμάμαι. Μου είχε πει μια τέτοια σκηνή. Ότι καβαλούσε ένα τεράστιο σαν ζώο που ήταν. Μονόκερος. Μονόκερος. Που μετά εμφανίστηκαν πολλοί μονόκεροι στο τέλος. Οι οποίοι ήταν κακοί μονόκεροι. Το θυμάσαι αυτό, σε ένα στάδιο. Σε ένα γήπεδο γύρω-γύρω που εμφανίζονταν πολλοί μονόκεροι. Σε γήπεδο, ναι. Κακοί. Κακά CGI μονόκεροι. Καλά, εννοείται αυτό. Τι τρελή ταινία, έτσι. Αυτό. Η ταινία, παιδιά, τουλάχιστον για μένα και νομίζω ότι θα συμφωνήσεις και εσύ, χάνει τουλάχιστον ένα πόντο. Δηλαδή, ξεκινάει σίγουρα από το 6 όταν μέσα παίζει η Rachel Zegler. Η οποία ποια είναι? Η οποία είναι αυτή που παίζει και στο καινούριο το Hunger Games. Που παίζει και τη Χιονάτη τώρα. Στην καινούργια live action ταινία που βγει. Πω. Πιο. Πρέπει να το δούμε και αυτό. Από τις πιο σπαστικές. Δηλαδή, μετά από αυτή που την έβαλα να παίζει την Κάση στο Quantum Mania, που είναι το επόμενο που θα πει ο Αντρέας. Αυτή είναι η δεύτερη πιο σπαστική φάτσα που υπάρχει. Shazam 2. Έχει 5,9 παιδιά στο IMDb. Ναι. Και το Joker 2 έχει 5,3. Αυτό. 5,9. 5,9. Σχεδόν 6. Ναι. Αυτή η ταινία. Η οποία είναι το απόλυτο τίποτα. Το απόλυτο τίποτα. Ο ορισμός του τίποτα. Και πάμε τώρα. Και πάμε στο νούμερο 1. Ναι. Πάμε ναι. Στο δικό σου, Αντρέα, το οποίο ξέρουμε από πριν ποιο είναι. Πες το όμως, ανακοίνωσέ το. Είναι το. Είναι το Ant-Man and the Wasp. And the Wasp.
Γκβαντομανία. Γκβαντομανία. Έτσι, ελληνικά να το οποίο, παιδιά, συνέχισε το legacy τη δεύτερη ταινία. Θα το ξαναπούμε, τι 7. Το τεράστιο legacy τη δεύτερη ταινία. Ναι. Απλά το Γκβαντομανία ήρθε στη στιγμή που πλέον, ρε παιδί μου, δεν ήταν ο κόσμος τόσο ανεκτικός όσο ήταν στη δεύτερη ταινία. Ναι. Γιατί αν αυτή η ταινία έβγαινε πιο παλιά. Μπορεί και να τη λέγανε. Ναι, λόγω του ότι στην ταινία κάνει αυτή την κλασική συνταγή, λες και είναι το endgame. Δύο στρατοί εκεί πέρα και άλλος ένας μετά και μάχονται, τελική μάχη, κακό. Παροδία του endgame. Ναι, ακριβώς. Ναι. Αλλά αν έβγαινε στο τότε, θα λέγανε ότι είναι πολύ ωραία okay, η ταινία, ας πούμε, και θα έχει 7. Εντάξει, και πάλι θα υπήρχαν αντιδράσεις, πιστεύω, αλλά όχι ναι, τόσο έντονες. Διότι, ναι, εάν θυμάσαι, έκανε και την αρχή. Ήταν η πρώτη ταινία του Phase 5. Ναι. Δεν θυμάμαι, δεν το έχω μπερδέψει. Phase 4, 5, 6. Την 5 ξεκίνησε νομίζω το Quantum Mania. Ναι, διορθώστε με, παιδιά. Νομίζω ότι την 5η φάση ξεκινάει τη Marvel. Δεν θυμάσαι, ήταν η πρώτη που μας καλωσορίζει και ώρα στον Kang, τον κατακτήτη, τον οποίο τον είχαμε ψηλωδεί στη Loki, η πρώτη σεζόν τη σειρά. Άλλον Kang. Ναι, εννοώ τον. Έναν variant του, τέλος πάντων, ναι, παιδί μου. Εδώ βλέπουμε τον Kang, τον κατακτητή. Τον κατακτητή. Ο οποίος, παιδιά, είχε κατακτήσει κόσμο και κοσμάκι. Πόσες φορές το έχεις πει εδώ. Είχε, παιδιά, πάρει τα πάντα, ε. Ναι. Πλανήτες, γαλαξίες, τα πάντα. Και έρχεται, παιδιά, εκεί, σε αυτή την ταινία, ο κατακτητής, ο Kang, ο οποίος έχει φυλακιστεί από τους άλλους Kang, γιατί οι άλλοι Kang το θεωρούν πολύ πιο επικίνδυνο. Ναι, ναι. Δηλαδή, οι top Kang θεωρούν αυτό το Kang πιο επικίνδυνο από αυτούς, οπότε τον φυλακίζουν στον κουβαντικό κόσμο. Και αυτός ο Kang, παιδιά, χάνει από... Από τα μερμήγκια. Από τα μερμήγκια. Κάποια μερμήγκια που τα είχαμε δει 2 δευτερόλεπτα να λέει ότι είναι εξελιγμένα και ότι χτίσαν αυτό, τέλος. Αυτό. Δεν είπανε καν αυτό. Είπανε, το ξεκινήσαν ότι και καλά ρωτάει η Κάση τον παππού της. Τι είναι αυτά τα μερμήγκια που έχεις εδώ, παππού? Α, είναι κάποια μερμήγκια τα οποία τα έχω βάλει εδώ ένα πείραμα. Α, δει αυτό. Και μετά είχε και ένα σκηνή, ένα μοντάζ που έδειχνε μια σκηνή που πέρναγε από κάτι που χτίζαν τα μερμήγκια. 10 δευτερόλεπτα. Άλλα 10 δευτερόλεπτα, ναι. Συνολικά 15 δευτερόλεπτα ήταν όλη η ταινία. 10 δευτερόλεπτα για το βασικό plot twist. Με το βασικό plot twist που νικάει τον κακό. Και δεις τον κακό, ναι. Τον κατακτητή, τον Kang. Τον super duper Kang. Όχι τον απλό Kang. Ναι. Γιατί θυμάστε που λέγαμε τότε ότι, ρε παιδί μου, λέγανε μερικοί, αυτό εντάξει, υπάρχουν και άλλοι Kangs. Αυτό είναι ο Kang, ο ένα από αυτού. Οι άλλοι μπορεί να είναι ακόμη πιο. Ναι, αφού και... αυτό υποτίθεται ότι ήταν ο πιο από του υπόλοιπου. Πιο επικίνδυνο. Ναι. Ναι. Και μας έλεγαν στην ταινία, α πούμε σε ένα χωριό που πήγανε στην αντιγραφή Star Wars, που πήγαν ένα ποτό και μιλάνε για Star Wars. John Carter. John Carter. Όντως. Σε αυτό το χωριό μας λέγανε ότι είναι ο Kang και αυτός και έρχεται και πρέπει να φύγουμε όλοι. Το οποίο μόνο που το λες είναι λάθος, γιατί μας το λέγανε. Δεν έδειχνε. Δηλαδή. Μπράβο, ναι. Δείξε μας. Έκανε τον κόπο για 10 δευτερόλεπτα, μας έδειξε τα μυρμήγκια. Για τον Kang δεν μπορούσε να μας δείξει άλλα 10. Για τον Kang, αυτό που μας έδειξε η ταινία είναι τις αδύναμες στιγμές του. Ναι, το έλεγε. Είχε βγει μια τώρα άκυρη εκεί πέρα και έλεγε. Μας έκανε και μας έδειξε και λες και ο Kang. Δεν ήταν παλιά... άκυρη, ήταν μια αρχηγός νομίζω της φίλης. Άκυρη, ναι, και βγαίνει. Μόλις την είχαμε δει. Ναι, και λες και ο Kang, παιδιά, αρχίζει και λένε και δεν μας έκανε αυτό και μας έκανε και λες και πάει για πρωθυπουργός ο Kang. Και έπρεπε να τον ψηφίσω γιατί. Δεν τον ψηφίσω εγώ αυτό, αλλά ναι. Άντε ρε, εγώ εδώ πέρα μας έφαγε το σπίτι μας, δεν μας έκανε τίποτα. Έστω διάλογο εδώ. Ο Kang, το κατακτητής, παιδιά. Φοβερή, Γκβαντομανία. Κάτι θετικό. Η ταινία που αντέγραψε τον Τζον Κάρτερ και είναι χειρότερη από τον Τζον Κάρτερ. Ισχύει ότι είναι χειρότερη. Το οποίο για να το κάνει αυτό θέλει όχι προσπάθεια. Ναι. Μιλάμε. Ισχύει ότι είναι χειρότερη. Πρέπει να γράφει σενάριο, να είσαι δεξιόκερα και να γράφει σενάριο με το αριστερό. Αντιγραφή αυτό με το που. Μία ιδέα καλή είχε. Ναι. Πα να πει αυτό. Με το ζωμό. Με το ζωμό. Με το ζωμό που πίνανε και καταλαβαίναν τη γλώσσα για να πω. Αντιγραφή. Αντιγραφή από τον Τζον Κάρτερ. Ξεκάθαρα. Ναι. Και τι άλλο πήγες να πεις για το τερατάκι αυτό, ε. Ναι, που είχες πει και εσύ, άμα θυμάμαι καλά, ότι ήταν τα θετικά, ας πούμε. Είχε πλάκα. Αυτός και ο άλλος με το φακό εδώ. Ναι, που αυτός. Μην κάνεις πολύ βασικά τώρα. Κάνε, δεν πειράζει. Και τι. Ναι. Μην χάσουν καλά, το κομμένια. Ποιο spoil. Που αυτός και όταν πεθαίνει αυτός τελικά. Ναι. Όταν. Στο κάνει. Σε πέθανε. Έτσι πεθάνε. Ο Iron Man. Όχι, γι' αυτό ξύπρα, εσύ κοπά. Πιο πολύ στεναχωριέμαι άμα σπάσω λάμπαδο στο στούντιο. Άψυχη. Καλά, αυτό ισχύει. Παρά αυτός. Ναι. Βασικά αυτή η ταινία είναι το παράδειγμα το πώς να μην τελειώσεις μια τριλογία. Σούπερ χείρο. Δεν είπαμε για την Κάση, την αφήσαμε που έγινε η Κάση. Τι να πούμε για την Κάση τώρα. Η Κάση ήταν
στην παρουσίαση λες και είναι το επόμενο τέτοιο της ταινίας και ότι θα τα αλλάξει όλα εκείνη και είναι η πανέξυπνη, πανέμορφη, δυνατή. Wow, όλα. Wow, συμπαθητική και παιδιά, και... όσο και να προσπαθούσε να κάνει συμπαθητική, αυτή τη φάτσα δεν τη συμπαθητεί με τίποτα. Ρε. Όχι, δεν γίνεται. Μερικές φάτσες είναι αυθόρμητα αντιπαθητικές. Ναι, δεν γίνεται. Δεν μπορείς να τις συμπαθήσεις. Ναι, δεν γίνεται αυτό. Είναι πολύ κακό. Είναι πολύ, 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 πολύ κακό cast. Είναι σαν να παίρνει τον Willem Dafoe να παίξει τον καλό. Δεν γίνεται. Και αυτό ήταν το νούμερο 1, έτσι. Πόσο βαθμολογία. Αυτό θα σου πω τώρα. Έχει βαθμολογία στο IMDb. 6. 6 ακριβώς. 6 done. 6. Δηλαδή 5,3 έχει το Joker Folie Ado. Και 6 έχει το Quantum Mania. 6. Με όλα αυτά που είπαμε. Οπότε, παιδιά, μετά. Αυτές από... είναι οι. Πόσες είπαμε. 10. Είπαμε 10 τώρα. 10, εντάξει, κάπου 9 είπαμε, 8 τέλος πάντων. Υπάρχουν και άλλες, να ξέρετε. Πολλές. Ναι. Είναι πολλές. Σίγουρα υπάρχουν και άλλες. Δεν είπαμε τις προφανείς τέτοιες που. Γιατί νομίζω ακόμα και το Morbius πιο μεγάλη βαθμολογία έχει από το. Όχι, το είχα βάλει στη λίστα μου. Α, το αλλά έχει 5,1. Ναι. Ναι. Το οποίο έγκλημα, γιατί είναι σχεδόν ίδιο με το Joker η βαθμολογία του. Παιδιά, νομίζω ότι μετά από αυτή τη λίστα θα καταλάβατε ότι γενικά κάτι πάει λάθος στην περίπτωση του Joker 2. Δεν είναι ταινία του 5,3. Σε καμία περίπτωση αυτές οι ταινίες που αναφέραμε. Είναι ταινίες του 5. Εντάξει, αν εξαιρέσει το Eternals, να το πούμε αυτό, εντάξει, το Eternals είναι το 6. Δεν είναι του 5. Ας πούμε ότι είναι το 6. Ναι, όλες οι υπόλοιπες ταινίες, άντε να βάλουμε και στην. Να βγάλουμε και λίγο το Ant-Man and the Wasp, το 2, που και αυτό είναι του 6. Ναι. Αλλά το Joker είναι παραπάνω. Όλες οι υπόλοιπες ταινίες του 5. Όλες αυτές. Το Joker δεν είναι σίγουρα ούτε του 6. Είναι παραπάνω. Είναι μια καλοφτιαγμένη ταινία. Είναι μια ταινία που. Φαίνεται τι θέλει να κάνει ο σκηνοθέτης και ο δημιουργός της, άσχετα εάν εμάς δεν μας άρεσε. Όχι εμάς, σε όλο τον κόσμο. Εντάξει, υπάρχουν και άνθρωποι που τους άρεσε. Ναι, εντάξει. Τι, πολλοί γράφουν από κάτω και σεβαστώ. Ότι εμένα μου άρεσε. Μπράβο, ναι. Όντως. Δεν είναι μια ταινία. Αν πας και τη δεις, δεν είναι παράλογο. Όχι. Να σου αρέσει. Καλά, δεν θα μιλήσω που ένας μου έγραψε από κάτω ότι πώς γίνεται και. Spoiler alert για αυτούς που δεν έχουν δει το Joker 2. Spoil. Ναι. Πώς γίνεται. Spoiler. Ναι, ναι. Πώς γίνεται και πεθαίνει ο Joker στη δεύτερη ταινία ενώ τον Joker κανονικά το σκότωνε ο Batman. Δεν το είδα το σχόλιο. Να το ξεκαθαρίσουμε για αυτό το παιδί που λογικά θα βλέπει για αυτό το επεισόδιο. Λογικά δεν θα έχει ο μόνος που για πορεία. Να το πούμε για άλλη μια φορά. Η ταινία Joker, παρόλο που λέγεται Joker, δεν έχει καμία σχέση με τον κανονικό Joker. Πόσο μάλλον με τον Batman. Ναι. Απλά έχει χαρακτήρες οι οποίες έχουν δανειστεί τα ονόματα από τα κόμικ. Αυτό. Και δεν έχει καμία απολύτως σχέση. Γι' αυτό και στο τέλος, αυτό το νόημα που καταλάβαμε εμείς τουλάχιστον και νομίζω ότι το είπε και ο Todd Phillips, είναι ότι αυτός ο Joker δεν ήταν ποτέ ο Joker. Κατάλαβες τώρα γιατί έχει 5,3 με αυτό που. Τι σχόλιο είναι αυτό τώρα. Ναι. Μα πώς γίνεται να με πεθαίνει τον Batman, 5. Καταλαβαίνω ότι θα πει κάποιος, συγγνώμη τότε Φίλιπς που εγώ πήγα να δω μια ταινία που λέγεται Joker και τελικά αυτός που βλέπω ο Joker δεν είναι ο Joker. Συγγνώμη έτσι που είχα την απέτηση μια ταινία που λέγεται Joker να πάω να δω και να δω τον Joker. Ή τελικά δεν είναι ο Joker, αυτό είναι το νόημα της δεύτερης ταινίας, ότι τελικά άλλος εμπνεύστηκε από τον Arthur Fleck και έγινε ο Joker. Ναι. Στο τέλος, ο οποίος στο τέλος μοιάζει πάρα πολύ παιδιά με τον Cameron Monaghan, έτσι, τον Joker του Gotham. Μοιάζει. Μοιάζει πάρα πολύ. Τον έλεγα χθες σε κάτι, δεν έχω δει τον Gotham, αλλά το είδα κάτι σκηνές. Σας παρακαλώ, κάντε μια ταινία με τον Cameron Monaghan. Γενικά, κάντε μια ταινία με τον Έχετε ταινία όμως Joker, καινούργια με Joker μέσα. Το Batman το 2. Δεν θα είναι στο 2. Αν έχουν πει όχι. Θα έχουν πει ότι Joker στο Batman θα είναι στην τρίτη ταινία. Στην τρίτη. Έτσι, το 2035. Μπορεί να εμφανίζεται, αλλά νομίζω ότι στην τρίτη θα εμφανιστεί κανονικά ο Joker. Έτσι είχαν πει τώρα. Όπως και να έχει, το Batman. Barry Keoghan. Το περιμένω έτσι. Πάρα πολύ. Ναι, εντάξει. Το Batman Universe δεν χάνει από ό,τι βλέπουμε. Ναι, έτσι, ναι, ναι. Διότι και η σειρά Penguin, την οποία δεν την έχουμε δει ακόμα. Δεν την έχουμε ακόμα, γιατί βλέπουμε τη βλακία. Γιατί βλέπουμε. Σταμάτα μου, ρε. Εντάξει, ναι. Βλέπουμε το Rings of Power. Δεν είναι βλακία, εντάξει, όχι. Το οποίο δεν είναι βλακία, να το ξεκαθαρίσουμε και βλακία. Αυτό. Ναι. Δεν είναι. Θα μιλήσουμε. Θα μιλήσουμε, ναι, μόλις τελειώσουμε, καταφέρουμε να τελειώσουμε. Αλλά δεν μπορούμε να βρούμε και το Penguin γενικά με υπότιτλους για ελληνικούς, παιδιά. Ναι. Το HBO δεν έρχεται στην Ελλάδα. Έλα, επιτέλους στην Ελλάδα, HBO Max. Όλα εκεί βγαίνουν, έλα. Αν είναι δυνατόν, δηλαδή, όλοι έχουν έλα και εσύ προς τα δω λίγο, να μπορούμε να βλέπουμε αυτά που πρέπει να δούμε στην ώρα τους. Τι είδαμε τώρα τελευταία, το Substance είδαμε. Ναι. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ, το Αντρέα δεν του πολύ άρεσε. Αλλά ίσως να μιλήσουμε τώρα ή για. Αλλά εγώ τώρα. Θα την προτείνω το Substance. Μπράβο. Αλλά για αυτούς που. Είναι λίγο, δεν είναι για άλλους, όπως έγραψε. Για δυνατούς λίτες που γράφουν τα σταυρόλεξα απ' έξω. Είναι σκληρή ταινία. Ναι, δεν είναι για όλους. Δεν είναι για όλους. Είναι περίεργη ταινία, είναι κεντρική ταινία. Μέχρι τα μισά είναι για όλους. Ναι, 10 στα 10. Μετά από εκεί και πέρα γίνεται λίγο περίεργο το πράγμα. Εκτός αν είσαι Μεράκλης. Εκεί αλλάζει το πράγμα.
Δεν καταλάβαινε τώρα την αμονεδία, αλλά... Ναι, θα καταλάβετε. Ναι. Θα γελάστε σίγουρα όταν... όταν θα τη δείτε. Είναι πολύ τολμηρό το Substance. Πολύ, πολύ τολμηρή ταινία. Είναι κεντρική, είναι βαριά. Είναι πολλά. Στα ναι. κερνάει όλα. Αυτό που θέλει να κάνει το κάνει πολύ σωστά. Στα κερνάει όλα όπως πρέπει. Φοβερά πρακτικά εφέ. Φοβερά ναι. πρακτικά εφέ. Ναι. Φοβερά. Φοβερές ερμηνείες. Απλά κάποιος ίσως, ρε παιδί μου, η εξέλιξη, το σενάριο να τους βρει αντίθετους. Ναι. Στο τέλος δηλαδή, να τραβήξει αντίθετους δρόμους με την ταινία. Εγώ δεν ήμουν ένας από αυτούς, εμένα μου άρεσε. Αλλά είναι πολύ τολμηρή. Κάποια πραγματάκια, οκ, okay, κάποιες λεπτομεριούλες δεν μου άρεσαν, αλλά τώρα δεν θα κοιτάμε τις λεπτομέρειες. Δεν μου άρεσε εκεί που το πήγε, αλλά από τη στιγμή που το πήγε εκεί, ναι. πιστεύω έκλεισε με τον κατάλληλο τρόπο αυτό μας έδειξε. Ναι. Περνάει ένα πολύ ωραίο μήνυμα. Ναι. Που νομίζω ότι το Α και το Ω, τουλάχιστον στη σημερινή εποχή που το έχει άμεσα ανάγκη, είναι αυτό που βλέπεις να βγάζει ένα όμορφο μήνυμα προς τα έξω. Και βγάζει όντως ένα πολύ ωραίο μήνυμα προς τα έξω, για όσους το καταλάβουν. Διότι... Νομίζω στο δείχνει ξεκάθαρα από την αρχή μέχρι το τέλος ταινία ότι είναι ναι, αυτό το μήνυμα. Το πάρεις χαμπάρι. Που θέλει να περάσει. Απλά στο τέλος το δίνει 100% να το. Στο δίνει στον υπερθετικό βαθμό να το καταλάβεις αυτό το μήνυμα. Ναι. Δεν λέμε παραπάνω. Το προτείνουμε. Και ναι. εσύ. Το προτείνουμε το The Substance. Όσοι μας ακούτε από Spotify ή Apple Podcast, πατήστε το κουμπί της ακολούθησης για να μας ακολουθείτε και ψηφίστε το podcast. Με πόσα αστέρια θέλετε, με 5, με 5, με 5 ή με 5. Ή με 5. Ό,τι θέλετε εσείς, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Για να ανεβαίνει έτσι στα charts και να γίνεται χαμός εδώ πέρα, να υπάρχει, να γίνεται χαμούλης. Εάν βλέπετε από το YouTube το κανονικό, πατήστε το subscribe κουμπί που είναι ακριβώς από κάτω ή εγγραφή εάν το έχετε στα ελληνικά. Και like αν σας άρεσαν αυτά που είπαμε, εάν σας άρεσαν. Εάν γουστάρετε τη φάση μας εδώ πέρα, γιατί μπορεί ναι. πολλά από αυτά που είπαμε να μην σας άρεσαν. Είναι πολύ λογικό. Γι' αυτό καθόμαστε και κάνουμε συζήτηση. Mm. Έτσι. Αλλιώς θα τα λέγαμε μόνοι μας. Δεν θα πάμε να μας τραβάει. Έτσι. Σωστή. Αυτά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μείνατε μέχρι το τέλος αυτού του βίντεο. Επιστρέφουμε με Venom. Επιστρέφουμε με Venom, ναι. Που ναι. είναι τώρα. Πολύ σύντομα. Πολύ σύντομα θα μας ξαναδείτε και με ένα άλλο. Έτσι λίγο θεματικό επεισοδιάκι. Δεν λέω παραπάνω, αν και θα έχετε καταλάβει γιατί ξέρετε τι εποχή είναι αυτή που περνάμε. Καλά να είστε και να εκτιμάτε τις ταινίες σαν τον Τζόκερ 2, έτσι, και να μην είμαστε υπερβολικοί. Αυτά. Γεια σου, αδερφέ. Και να διαβάζει ο κόσμος πριν δει κάτι ότι είναι musical. Μπράβο. Να διαβάζετε κάτι πριν πει, δηλαδή πριν φάτε γίνεται. Κάτι δεν διαβάζετε, δηλαδή άμα έχει καμία αλλεργία να το διαβάσετε, δεν απαπεθάνετε. Έχω δει πόσα σχόλια στο TikTok και σε αυτά. Ότι, α, είναι musical τελικά. Σου έχω πει μην μπες στο TikTok. Έχεις δίκιο. Τώρα με νευρίασες. Έχεις δίκιο. Στο Instagram.